πέρα των εργασιών αποκατάστασης του ασφαλτοτάπητα εδώ στην περιοχή του Αγίου Σύλλα. Οι οδηγοί δηλώνουν ικανοποιημένοι και ανακουφισμένοι, καθώς σύμφωνα με τα λεγόμενά τους, είναι ένα έργο το οποίο έπρεπε να υλοποιηθεί εδώ και πολλά χρόνια. Είστε κάτοικος εδώ στο Σταυρό, στον Μυγδαλαιώνα. Αυτός ο δρόμος ήταν αρκετά επικίνδυνος. Ένα έργο. Ναι. Ήταν, επικίνδυνος είναι. Επικίνδυνος και πολλές λακκούβες. Θυμάστε κάποιο έτσι περιστατικό, κάποιο ατύχημα που έχει γίνει? Έχει γίνει εδώ στα φανάρια, έχουν γίνει πολλά. Έπρεπε να γίνει εδώ και πάρα πολύ καιρό, γιατί ήταν άκρος επικίνδυνο. Έφευγε το αυτοκίνητο, χτυπούσε στο λάκκο και έφευγε απέναντι. Και αφού δεν γίνανε και ατυχήματα, πάλι καλά. Θυμάστε πότε έγινε τελευταία φορά κάποια ασφαλτόστρωση? Έχει αρκετά χρόνια. Και αυτοί που τα φτιάχνουν να βάζουν καλύτερα υλικά. Αυτό να προσέξουν. Πότε τι, φτιάξανε το δρόμο? Πρόσφατα. Πριν 2 χρόνια. Περίπου. Άμα είναι κάθε 2 χρόνια να μας φτιάχνουν δρόμους, φανταστείτε τι δρόμους φτιάχνουν. Σε τι κατάσταση ήταν ο δρόμος? Είστε εδώ κάτοικος περιοχής, λογικά θα ξέρετε. Περιοχής. Εντάξει, έχει πολλές λακκούβες. Έπρεπε να γίνει αυτό. Να δούμε τι θα κάνουμε όμως. Με μπαλώματα πιστεύω ότι δεν θα τα καταφέρουμε. Την ίδια στιγμή αμέτρητες είναι οι ουρές στην άνοδο και στην κάθοδο του δρόμου. Παρ' όλα αυτά οι οδηγοί δεν δυσανασχετούν. Το έργο θα διαρκέσει 15 ημέρες. Θα πρέπει να κάνετε λίγο υπομονή τώρα με το θέμα της κυκλοφορίας. Επιμονή, εντάξει, έχουμε. Μακάρι να γίνει όμως σωστό. Γιατί κάθε καλοκαίρι το ίδιο πράγμα μας κάνουν. Περιμένετε λίγο στην ουρά υπομονετικά, αλλά φτιάχνουν το δρόμο επιτέλους. Ναι, το καταλαβαίνουμε βέβαια. Περιμένουμε, τι να κάνουμε, υπομονή. Θα γίνουν όλα. Θα περάσουμε, εντάξει, δεν υπάρχει πρόβλημα. Θα περιμένουμε λίγο ακόμα, εντάξει. Είναι ένας δρόμος που έπρεπε να φτιαχτεί εδώ και καιρό, έτσι. Εννοείται, έπρεπε να φτιαχτεί, γιατί είχε πολλές λακκούβες. Είχε πολλές λακκούβες. Δεν έχουν από κάτι άξιοι της μοίρας τους. Πραγματικά.